Τζίνα Γιώργο, καλησπέρα. Νομίζω ότι αν υπήρχε μέτρο που να μετράει την οργή της Νέας Δημοκρατίας, τότε αυτό τα χτυπούσε κόκκινο με τη δήλωση που έκανε νωρίς σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα απελπισμένα ψεύτη, την ίδια ώρα συζητώντας με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στον απόϊχο των ανακοινώσεων του Μεγάλου Μαξίμου, στον απόϊχο των δηλώσεων κορυφαίων υπουργών, έλεγαν ότι με το Μέγαρο Μαξίμου προχωράει σε μια τερατώδη διαστρέβλωση, όσων είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και πρόκειται για μια εκστρατεία fake news λίγο πριν τις κάλπες, με πνευστές στα υπόγεια του Μεγάλου Μαξίμου, προκειμένου ο Αλέξης Τσίπρας να μπορέσει να μπετονάρει το όποιο εκλογικό κοινό του έχει απομείνει στον δρόμο προς τις εκλογές της 26ης Μαΐου. Πνέουν μένεα στη Νέα Δημοκρατία. Να σας θυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το Μέγαρο Μαξίμου έρχεται για να παραποιήσει δηλώσεις του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Δύο παραδείγματα μου έρχονται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Το ένα είναι οι θέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το δημόσιο. Το άλλο είναι όσα έχει πει για τα επιδόματα. Εν πάση περιπτώσει, το γαλάζιο στρατόπεδο στρέφεται εναντίον του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, στρέφεται εναντίον της κυβέρνησής του, καλώντας παράλληλα με μια ανακοίνωση που εξέδωσε πριν λίγη ώρα τον κύριο Τσίπρα να πει όλη την αλήθεια στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει σε λίγη ώρα όσον αφορά στις θερινές διακοπές του, ποιος ήταν αυτός που τις χρηματοδότησε και αν τελικά υπήρξαν και άλλοι υπουργοί πέρσι το καλοκαίρι που έκαναν χρήση αυτού του περιβόητου σκάφους για να κάνουν διακοπές. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι τα πλάνα που παρακολουθούμε είναι ακριβώς από την περιοδία νωρίτερα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Καλλιφαία. Έχουμε μπει σε ένα τέτοιο momentum περιοδιών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε. Όμως. Δημήτρη, κοντά. Δηλαδή, Πειραιώς πετάγεται μέχρι την Καλλιφαία. Ναι, Γιώργο, κοντά ήταν, αλλά από αύριο αρχίζει και ανήκεται πάλι. Δηλαδή, πάει Θεσσαλία, θα πάει Λάρισα, θα πάει Τρίκαλα. Στη Λάρισα θα πραγματοποιήσει και την πρώτη ανοιχτή συγκέντρωσή του εν ώψη των ευρωεκλογών. Θα ακολουθήσει άλλη μια ανοιχτή συγκέντρωση στα Χανιά, στο τέλος της εβδομάδας. Η Νέα Δημοκρατία έχει μπει σε λογική ευρωεκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε χθες τον πήχη. Και εάν πρέπει να κρατήσουμε κάτι, είναι το κομβικό του αφήγημα ότι εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας ιτηθεί, τότε το μόνο που του απομένει να κάνει είναι να πάει την Κυριακή το βράδυ στο Ζάπιο Μέγαρο και να προκηρύξει εθνικές εκλογές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, εθνικές. Δημήτρη.